Καρβέλα που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη όλο και φουσκώνει αφού διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και ο Θανάσης Πανουριάς που βρίσκεται στην Ελλάδα το έχει ρίξει στη δουλειά. Συνεργάζεται με τη Γιολάντα Διαμαντή σε ένα νέο χώρο. Δεν κάνω event και πάρτι, κάνω μαγαζιά. Το μαγαζί αυτή τη στιγμή. Και παιδιά. Για να πάμε στο αυτό που θέλετε να πάμε, για να πάμε πιο γρήγορα. Η οικογένεια μεγαλώνει και τα έξοδα αυξάνονται. Η Σοφία ήρθε. Δεν έχει έρθει ακόμα. Η γιαγιά της Σοφίας ήταν εκείνη που αποκάλυψε την εγκυμοσύνη και η Πατρίτσια Φίλς ήταν εκείνη που αποκάλυψε το φίλο του μωρού. He's waiting for a girl who learned. I think so. That's what it looks like, a girl. I just sent her a text and I said, Athens is humming about little Anna. Τώρα θα έρθει σε λίγο καιρό να δει και αυτή. Τι γίνεται εδώ πέρα με τα μαγαζιά. Δεν τα έχει δει. Καλά, μια φωτογραφία. Από μια φωτογραφία δεν το καταλαβαίνει το μέρος. Από τις φωτογραφίες που ανέβασε όμως η ίδια η Σοφία Καρβέλα στο Twitter, καταλαβαίνεις πολλά. Μπορεί να φοράει στενό τζιν και φαρδί καρό πουκάμισο, όμως η κυλίτσα της δεν κρύβεται. Όπως και η χαρά της. Δεν λείπουν μάλιστα και τα πειράγματα από τους φίλους, το πώς περπατάει λόγω εγκυμοσύνης. Ενώ για λιχούρες μάλλον δεν μπορούμε να μιλήσουμε, αφού εκείνη ταΐζει τη φίλη της και κιλά δεν φαίνεται να έχει πάρει. Η Άννα Βύση περιμένει με αγωνία τον ερχομό της μικρής Άννας, αλλά και της Σοφίας από την Αμερική. Οι σχέσεις της με τον γαμπρό της είναι άψογες και φαίνεται σε κάθε ευκαιρία. Θα έρθει η Άννα. Θα έρθει. Εδώ ρωτήστε εμένα. Όχι το Θανάση. Θα έρθει. Σε 5 μήνες θα έρθει και το μωρό που θα αλλάξει τις ζωές όλων.